Πάντα οι γυναίκες στην εκπομπή μας και στην καρδιά μας κυρίως προηγούνται. Τι gentleman που είσαι. Έτσι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Δεν έχουμε καθόλου άγχος. Μα καθόλου. Εγώ έχω τρομακτικό άγχος. Θέλω να σας το εξομολογηθώ για να συγχωρέσετε για ό,τι θα γίνει σήμερα. Για σήμερα μόνο θα πει, όχι όλη τη χρονιά. Δεν έχει και τον ενθουσιασμό αυτό ότι ξεκινάμε, ότι έχουμε τόσους ανθρώπους που μας αγαπάνε εδώ, την ομάδα μας, ότι μας περίμεναν να μας δουν. Ναι, έχω πολύ ενθουσιασμό. Το κάνουμε με πάρα πολύ κέφι και πρέπει να εξομολογηθούμε σήμερα ότι όταν μας έγινε η πρόταση πριν από κάποιους μήνες εκεί γύρω στο τέλος της Άνοιξης, η αρχική μας απάντηση ήταν όχι, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάνουμε μαζί εκπομπή μαζί πρωινό στο Μέγκα. Έτσι. Αλλά τελικά το σκεφτήκαμε. Είπαμε ότι αγαπάμε πολύ ο ένας τον άλλο. Είπαμε ότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτή εδώ τη δουλειά. Είπαμε ότι το ότι δουλεύουμε μαζί δεν σημαίνει ότι είμαστε επαγγελματικά CMA. Και με πολύ πολύ κέφι, με πολύ όρεξη για δουλειά και με πάρα πολύ αγάπη, είμαστε εδώ σήμερα για να περάσουμε ένα πολύ ωραίο χειμώνα με όμορφα πρωινά μου, της, μας και σας πια. Θα κλάψεις. Όχι, έτοιμα. Σε βλέπω λίγο, σε καταλαβαίνω. Μην νομίζετε ότι είμαστε πάρα πολύ σίγουροι. Απλώς έχουμε ενθουσιασμό, αγωνία. Θέλουμε τη βοήθειά σας και τη στήριξή σας. Πριν βγούμε, έκανε πρόβα ο Γιώργος μόνος του και μιλούσε και έλεγε: θα το πω αυτό, θα πω το άλλο, έχει ετοιμάσει και κάτι. Και του λέω: όλα αυτά είναι εντάξει, απλώς πες τα λίγο πιο χαλαρά. Και μου λέει: δεν μπορώ να τα πω αλλιώς. Μόνο έτσι, αγχωμένα. Μα είναι δεδομένο ότι έχεις πολύ περισσότερη άνεση από μένα στο καθημερινό. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Θα το αποκτήσω στην πορεία. Θες να ξεκινήσουμε πρωινό μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι. Για να ξεκινήσουμε μετά να παρουσιάσουμε και τη συνεργάτη μας και την κανονική ροή της εκπομπής, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρωινό σήμερα. Ναι. Είναι πλήρες δηλαδή το πρωινό. Θα περάσετε εξαιρετικά σήμερα και όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα. Και επειδή έχουμε δώσει μια υπόσχεση με τη ΦΕΗ, όταν ξεκινήσουμε από το σπίτι μας το πρωί, να μην πουλήσουμε σε καμία περίπτωση την προσωπική μας ζωή. Την κορόδεψα λίγο, γιατί αυτό εδώ που κρατάω είναι το άλμπουμ των φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Μετά τις διαφημίσεις γυρίζουμε και θα τις δούμε. Πάμε στις διαφημίσεις.